Άνο σπουδαία δουλειά τα παιδιά εκεί στο Παραλίμνη και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που συνεχίζει τα τελευταία χρόνια να βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία. Η ε, ΑΕΚ ε, είναι παίζει εντό έντρα, έχει το πλεονέκτημα και τη έντρα. Και το δεύτερο παιχνίδι είναι κεραυνό με το ΑΕΛ. Ε, ακόμα ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Από εκεί θα γίνουν πραγματικά μάχε, στο ποιο θα πάρει την πρόκληση. Και ευελπιστούμε να γίνουν δύο αγώνε η ημιτελική φάση, ε, μακριά από οποιαδήποτε επεισόδια. Αυτό ζητάει η Ομοσπονδία. Αλλά πιστεύω και οι κανονισμοί και οι πειθαγικοί κανονισμοί και οι δικαστικοί μα που λειτουργούμε πλέον δεν αφήνει πολλά περιθώρια πλέον στα σωματεία να σκέφτονται για οτιδήποτε άλλο εκτό από καλό παιχνίδι. είδαμε αρκετέ ποινέ και πολλέ σοβαρέ ποινέ. Και αποκλεισμό και προπονητών από, από, από προγράμματα του ΕΣΥΑ. Και έχουν πάρει τα μηνύματα πλέον ότι πλέ, πρέ, πρέ, πρέπει όλοι πλέον να με τις οδηγίες της Ομοσπονδίας. Είστε ικανοποιημένοι ε, από τον τρόπο που αντιμετωπίζει πλέον ο κόσμος ε, τους αγώνες Καραθόσφαιρας. Γιατί, εντάξει, παλιά είχαμε βία, υπήρχαν διάφορα πράγματα που βλέπαμε στα γήπεδα. Εντάξει, Κάπω καλυτερεύουν τα πράγματα. Είστε ικανοποιημένοι, φτάσαμε στο σημείο που επιθυμούσατε να φτάσετε. Ε, στο σημείο του κόσμου ε, δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Έχουμε αποτρέψει αρκετά επεισόδια λόγω της, των υψηλών μέτρων ασφαλεία που παίρνουμε σε κάθε παιχνίδι. Σε συνεργασία με την αστυνομία πάντοτε. Και εδώ πρέπει να ευχαριστήσω και τον αρχηγό αστυνομία και τον Μιχάνητρο Λεωδόντου που είναι υπεύθυνο του οργανισμού. Έχουμε άψογη συνεργασία και μα χωθοδικά. Και τον Αλέξανδρο Τον Παδόπουλο που είναι υπεύθυνο ασφαλεία τη Ομοσπονδία. Κάνουμε εξαιρετική δουλειά. Ε, ναι. και έχουμε αποτρέψει αρκετά φορέ ε, επεισόδια α, και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο. Αν συγκρίνουμε κάποιε άλλε εποχέ, οι οποίε τι ζήσαμε, είδαμε πώ γίνονται φασαρίε, ε, όλοι οι τελικοί έχουν παιχτεί, κανένα τελικό δεν είχε πρόβλημα, α, τα παιχνίδια γίνονται κανονικά. Αυτό πρέπει να ολέψουν και τα σωματεία είναι το πώ θα φέρουν οικογένει τι οικογένειε πίσω στο μηγκαραθώσιο. Ναι. Αν τη... ήταν το επόμενο μου ερώτημα. Προσέλευση κόσμου, εντάξει. Μπορεί να είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά δεν φτάσαμε σε εκείνο το σημείο που βλέπαμε okay. ε, εντάξει δεκαετία του 2000 ή του 1990 ακόμη να πάμε πιο πίσω, που βλέπαμε γεμάτα γηπέδα. Θα σου απαντήσω πολύ. Και πιο πριν λέγανε ότι επί εποχής Στυλιανίδη, οι παλιές εποχές όλων των, των παλιών κάτω της Χριστών υπήρχε μόνο μία τηλεόραση και υπήρχε μόνο ούτε facebook, ούτε άλλα αθλήματα υπήρχε, υπήρχε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μόνο. Δεν υπήρχαν ναι. άλλα αθλήματα. Αυτό είναι το, η διαφορά. Τώρα υπάρχει το Facebook, υπάρχουν διάφορες σταθμοί, υπάρχουν αρκετά παιχνίδια στι τηλεοράσει, υπάρχουν Ευρωλίνκε, υπάρχουν NBA uh, που παραγωγεί ο κόσμο συνεχώ. Άρα ε, ο κόσμο ε, στην Κύπρο δεν έχει αυξηθεί. Δεν κοινάμε τώρα χώρα το 10 ναι. εκατομμυρίων. Όπω είμαστε και πριν κάποια χρόνια, είμαστε και τώρα με την προσήκη κάποιο ξένο. Αυτό δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν υπάρχει κοσμό. average κοσμό στα ύπεδα πηγαίνουν στον μπάσκετ. Ε, Όμω να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και σωματεία τα οποία είναι καθαρά πασκεπτικά. Mm -hmm. Όπω είναι ο κεραμνό, όπω είναι η έθα, όπω είναι. Ε, μπορώ να το πω. ή ε, ο, ε, ο αγρό, ε, δεύτερη κατηγορία. Ε, Όχι, στη δεύτερη κατηγορία βρίσκουμε πολλά σωματεία παραδοσιακά. παραδοσιακά. Είναι ο αγρό, είναι, είναι η ενάγκη. Ο αγρό παραδοσιακα ειναι ο αγρο ειναι η ο αγρο ηταν στου τελικού δεύτερη κατηγορία με πέραν των 500 φιλάθρων που ευεπιστούμε ότι φέτος θα ανεβεί η πρώτη κατηγορία και θα τον στηρίξουμε οικονομικά Όπω έχουμε στηρίξει και το πράθυμα όλο φέτος θα τα πούμε και πιο μετά για αυτά τα θέματα ε, υπάρχει αρκετό κόσμο. υπάρχουν παραδοσιακέ ομάδες η ΕΝΑ που έχει κόσμο που μπορεί με κάποιε οργανωμένε προσπάθειε αυτέ οι ομάδε να ανεβούν. Το πιο σίγουρο είναι ότι ε, μα λείπει η ΑΕΛ, που είναι ένα μεγάλο σωματείο με αρκετό κόσμο, ε, το οποίο ευελπιστούμε του χρόνου θα επιστρέψουν κάποια παλιά ονόματα και αυτέ τι διαβεβαίωσει έχω και από τον κύριο Σοφοκλέο που έχουμε, θα συναντηθούμε πολύ σύντομα για να ανεβάσουν ξανά την ΑΕΛ στην πρώτη κατηγορία. Άρα, άρα υπάρχουν να ναι. σκέψει και τροχιοδρομούνται εξελίξει. υπάρχουν ήδη τροχιοδρομένε εξελίξει για άνοδο του Αχηλέα και τη ΑΕΛ. Ομόνια θα το συζητήσουμε με το. Ακόμα υπάρχουν κάποια στάθεια στα διοικητικά τη Ομόνια και πρέπει να δούμε τι θα γίνει για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Ε, Πιστεύω ότι η Αχιλίας και η οι οι ΑΕΛ θα είναι οι ομάδες που θα έρθουν του χρόνου στην πρώτη κατηγορία. Υπάρχει σκέψη του χρόνου να αυξηθούν οι ομάδες στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Ε, θα γίνουν 9 ομάδες. 9 ομάδες. 9. Το πιο σίγουρο είναι 8 ομάδες. Που προτιμώ να είναι 8 ομάδες γιατί δεν έχουμε και αρκετούς άλλο πρόβλημα. Είναι ιδιαιτησία. Ναι. Δεν έχουμε αρκετούς ζητητές. Αυτό είναι ένα σώμα. Θα ήθελα να σα κατευθύνετε την συζήτηση. Ναι, ναι. Πήγαμε στου διαιτητέ, να συνεχίσουμε με διαιτητέ. Τι γίνεται θέμα διαιτησία. Είχαμε ξένου διαιτητέ από, από το δεύτερο γύρο. Από το δεύτερο γύρο αναγκαστήκαμε να φέρουμε ξένου διαιτητέ. Δεν μπορούσαν μόνο οι διεθνεί να τραβήσουν το κουμπί και κάποια άλλα παιδιά που μπορούν να αντεπεξέλθουν στην προηγούμενη Η έκθεση του Ισραήλ από τη για θέματα διαιτησία που ήταν εδώ σχεδόν ένα μήνα. Με σεμινάρια και παρακολούθηση κάποιων αγώνων, η έκθεση του ήταν καταπέκτη. Ε, έχουμε πολύ ψηλό επίπεδο ομάδων και η διαιτησία μας έχει παραμείνει ε, πίσω. Οπότε ε, το είδαμε το πρόβλημα αυτό. Ξεργαστήκαμε με την Ελλάδα, αποταθήκαμε κοντά του, όπω και στο Ισραήλ. Και μα στέλνουν και διαιτητέ από την Ελλάδα και το Ισραήλ και βοηθώντα του Κύπριου διαιτητέ να εξελιχθούν μαζί του. Δηλαδή, μαζί δύο διαιτές, η κάποτε ένα διαιτητή Έλληνα και δύο Κύπροι αναλόγω τη δεθιμότητα που έχουμε και μπορούμε. Υπάρχει ανελίξη, βλέπετε να υπάρχει. Υπάρχει, αλλά θέλει χρόνο. Mm -hmm. Δεν μπορεί από την μια. Είναι κάποια θέματα τα οποία θέλουν κάποια χρόνια. Να σα πω κάτι όμω, κύριε Νητριού Η, η, η διατησία είναι ένα θέμα που το συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και κάθε χρόνο λέμε ότι θα πρέπει υπομονή να βγάλουμε νέου διαιτητέ. Ναι. Εντάξει, έγιναν κάποιε προσπάθειε. Βγήκαν οι διαιτητέ. Πότε Στέφανος θα δούμε ή Μαρία... αυτού του νέου ζητητέ. Του ψηλεύουμε στα γήπεδα, είναι και διεθνεί. Ναι, αλλά ο, ο πότε κυριάκος... θα μπορούν από μόνοι του να διεθνεύσουν ένα αγώνα χωρί τη βοήθεια κάποιου ξένου διεθνεί. Σε αυτή την κρίσιμη φάση του πρωταθλήματο. Ε... αυτή τη στιγμή έχουν διεθνεύσει και από μόνοι του το παιχνίδι, Τα τελευταία κάποια παιχνίδια διεθνεύσαν ναι. και διεθνεί μόνο Κύπροι. Ε, να το θέσω διαφορετικά το ερώτημα. Ε... Πότε θα είμαστε σε θέση να μην χρειαζόμαστε βοήθεια ξένου διεθνεί. Χρειαζόμαστε μια πενταετία. Χρειαζόμαστε μια πενταετία. Χρειαζόμαστε μια πενταετία, η... γιατί υπάρχει, υπάρχει, πάρα πολύ ψηλό πρόγραμμα εκπαίδευση νέων διαιτητών και κριτών α, και κομισάριων. Οι σχολέ λειτουργούν άψογα. μια ε, και αναφέραμε το θέμα τη διαιτησία, όταν ήμουν στην Ελλάδα την περασμένη εβδομάδα, είχα συνάντηση στην Ελλάδα και με την Ελληνική Ομοσπονδία. Και υπάρχει η πιθανότητα να εντάξουμε την Κυπριακή Ομοσπονδία, την, 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 την διεσία, στου κόλπου τη Ελλάδο. Mm. Οπότε θα λύσουμε ένα σημαντικό πρόβλημα. Υπάρχουν αρκετοί διαιτητέ εκεί που δεν διαιτεύουν κάθε εβδομάδα. Μη διεθνεί. Θα έχουμε συνάντηση μετά τι γιορτέ για να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Χρειάζεται έγκριση από τη ΦΥΠΑ. Ε, η ΦΥΠΑ ε, μα βοηθάει κάθε χρόνο, γνωρίζει το πρόβλημα. Ε, και ξέρω ότι πλέον η ΦΥΠΑ έχει μια ομοσπονδία η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή ό,τι λέει. Ε, και αυτό μπορούμε να θα το συζητήσουμε και μετά. Όταν πάει στην απτύξηση, κάτι μα έχει προσφέρει η FIFA για αυτά τα πράγματα. Ε, υπάρχει λύση προσωρινή και με το μέλλον τα παιδιά θα μπορούν α, να αντεπεξέλθουν σε μια πενταετία. Mm -hmm. Υπάρχουν αρκετά παιδιά τώρα στι σχολέ που σιγά σιγά θα τα βγάλουμε και ήδη διαιτεύουν και κάποια παιδιά προοδεύουν. Mm -hmm. η, η σχέση τη Ομοσπονδία με το σύνδεσμο διαιτητών ποια είναι, Αρκετά καλή. Του έχουμε στηρίξει σε όλα και στα δύσκολα και στα εύκολα. Ε, έχω, έχουμε σαν ομοσπονδία προστατεύσει αρκετά του διαιτητέ. Όμω και αυτοί πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο. Πρέπει να μπουν στα διαβάσματα. Υπάρχουν διαιτητέ ότι και αν του κάνει δεν μπορούν να βελτιωθούν. Α, θα πάρουν, τα διαιτεύσουν παιχνίδια δεύτερη κατηγορία. Υπάρχουν όμω και αξιόλογοι διαιτητέ που μπορούν, αλλά θέλουν τον χρόνο του. Υπάρχουν νεαρά παιδιά που βγαίνουν τώρα. Υπάρχει και μια σκέψη με το Πανεπιστήμιο να εντάξουν το πρόγραμμα τη διαιτησία. Θα ε, τα συζητάμε, η Ομοσπονδία δεν, δεν επαναπαύεται με τίποτα για το θέμα τη διαιτησία. Θα προσπαθούμε να βρούμε του τρόπου γιατί για τα σωματεία ξοδεύουν αρκετά λεφτά και θέλουν να έχουν τουλάχιστον μια δίκαιη διαιτησία ε, στον αγωνιστικό στο παρκέ. Και νομίζω ότι μέχρι τώρα με τι ενέργειε τη Ομοσπονδία που έχουν στηρίξει αρκετέ χιλιάδε ευρώ, έχουμε υπομειστεί ω Ομοσπονδία, ε, έχουμε φέρει ει πέρα και δεν υπάρχουν προβλήματα όπω υπήρχαν στα παλιά χρόνια. Ναι. Ε, νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι έχουμε πετύχει αρκετά και είμαστε ικανοποιημένοι ε, και νομίζω ότι μέχρι στιγμή τα καταφέραμε όσο αφορά το θέμα διατησία. Και μπορώ να πω ότι γίνεται μια εξαιρετική δουλειά. σω είναι οι καλύτεροι συνεργάτε που είχαμε μέχρι τώρα ο πρόεδρο τη Επίτροπη Διαιτησία, ο φίλο ο Κώστα, ο Βασιλείου, μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά εκεί τη Επιτροπή. Έμπειρο ο Γιάννη Οκληρή, κάποια παιδιά, ο Αντώνης εκεί, ε, ο Πιτάζης είναι άνθρωποι οι οποίοι κάθε εβδομάδα είναι στα γήπεδα.